Και πιθανώς το μέγεθος της χώρας μας, το μέγεθος του προβλήματος, η πολιτική μας θέση, και νομίζω ότι εδώ πέρα υπάρχει και ομόνοια σε όλα τα κόμματα, έχει τρία πράγματα. Άμεση επανεισδοχή. Μάλιστα. Άμεση. Δεν μπορείς να παίρνεις 130 και να μου στέλνεις 60.000. Δύο. Να δοθούν τα λεφτά στη Τουρκία για να φτιαχτούν τα κάμπ των προσφύγων. Αυτά τα τρία δις έχουν δοθεί, έχουν αρχίσει. Όχι, δεν έχουν δοθεί, αντιδράει η Ιταλία και αυτό είναι κακό. Και τρία, γενναίο resettlement, με την κατάσταση από τη Τουρκία. Ακριβώς. Γιατί πρέπει συγχρόνως οι πρόσφυγες, για να μην περνάνε το Αιγαίο, πρέπει να έχουν ένα νόμιμο διάδρομο. Mm-hmm. Και ο νόμιμος διάδρομος, λέμε εμείς, δεν μπορεί να είναι ο διάδρομος που ανοίγουν οι δουλέμποροι. Για να καταργηθεί όμως αυτός, πρέπει να ανοίξει έναν άλλον. Ποιος είναι ο άλλος? Η μετεγκατάσταση. Κυρίως από Τουρκία, Ιορδανία, Λίβανο. Τα έχουμε πει στην εκπομπή σας πολλές φορές. Mm-hmm. Αυτή είναι η επίσημη θέση της χώρας. Αυτή παλεύουμε. Οι Ευρωπαίοι ασπάζονται αυτή τη θέση, τη δική μας. Μας δέχονται αυτή τη θέση ή είμαστε σε μια μόνιμη αδυναμία? Όχι. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι μας πιέζουν όλοι. Και αν γίνει αυτό που φοβάστε και το φοβούνται πολύ, δηλαδή οι διμερείς συμφωνίες, κύριε Υπουργέ, θα μαζευτούν εδώ χιλιάδες χιλιάδων μετανάστες και δεν θα ξέρουμε τι να κάνουμε. Κύριε έχουμε πλαν B, να το πω έτσι, που είναι δική της μόδας. Τι θα κάνουμε? Έχουμε πλαν B. Δηλαδή, πλαν X δεν έχουμε. Πλαν B έχουμε. Το ζήσαμε το πλαν X και περάσαμε καλά. Αφήστε. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχει κάτι που να σας το θέσω αλλιώς. Οι ερωτήσεις που μου κάνετε με εξαίρεση το πλαν B είναι ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στους Ευρωπαίους. Δηλαδή, εμείς συμφωνούμε με αυτά που λέτε. Αυτά λέμε. Συμφωνούν και τα κόμματα περίπου. Μπορεί ο ένας να κατηγορεί τον άλλον ότι θα έπρεπε να κάνει, αλλά στην Ευρωβουλή εγώ έχω εδώ τις ομιλίες. Είναι θαυμαστό το πώς η κυρία Σπυράκη, ο κύριος Χρυσόγονος και ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν μία φωνή. Θα μπορούσες να πάρεις τα λόγια του ενός να τα βάλεις στο άλλο. Αυτό είναι. Mm-hmm. Τώρα μου λέτε, τι κάνει η Ελλάδα? Ρε παιδιά, η Ελλάδα φωνάζει συνέχεια αυτό το μισό πράγμα. Μισό λεπτό, να δούμε λίγο έτσι οργανωμένο όλο το πράγμα. Εμείς προτείνουμε, σύμφωνα με τα όσα μας λέτε, πέραν το τι θα γίνεται από την Τουρκία και πίσω, αυτό να το δούμε. Το να σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία είναι αυτονόητο, ρομαντικό. Πέραν των πιέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία, οι άνθρωποι που επιστρέφουν στην Τουρκία να πηγαίνουν από εκεί στις χώρες τους και να μην είμαστε εμείς ο ενδιάμεσος. Εμείς λοιπόν προτείνουμε, αν καλά κατάλαβα, έρχονται σε συνεργασία με τη Frontex, χωρίζονται σε... Στα hot spot, αυτή είναι η δουλειά των hot spot. Πρόσφυγες μετανάστες, και την άλλη μέρα το πρωί όσοι δεν είναι πρόσφυγες επιστρέφουν πίσω στην Τουρκία. Αυτή η πρόταση γίνεται αποδεκτή από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτή και η πρόταση, κυρίως γίνεται αποδεκτή από την Τουρκία? Κοιτάξτε τώρα, αυτή η πρόταση είναι μια πρόταση η οποία παλεύεται από την πλευρά της Ευρώπης. Δηλαδή στις επαφές με την Τουρκία μπαίνει και αυτό το ζήτημα. Εμείς το συστηματοποιήσαμε πιο πολύ ακόμα εχθές, αλλά από ό,τι ξέρω στο action plan προσπαθούν να βάλουν την Τουρκία σε αυτό. Το αν το δέχεται η Τουρκία ή όχι είναι κάτι που δεν μπορώ να σας απαντήσω. Προφανώς δεν το δέχεται, προφανώς παζαρεύεται, προφανώς δεν μπορείς να πας να κάνεις πόλεμο με την Τουρκία. Εδώ στην Αθήνα. Μισό λεπτό πριν πάμε στην Αθήνα. Εσείς λοιπόν λέτε ότι για να χτυπήσουμε τα δουλεμπορικά και επειδή προφανώς. Και για να ελέγξουμε τις ροές. Και για να ελεγχθούν οι ροές και επειδή προφανώς δεν μπορεί να. Υπάρχει κάποιο άλλο τύπο δράση αντιανθρωπιστική. Πρέπει να διαμορφωθεί ένας διάδρομος. Αυτός ο διάδρομος διαμορφώνεται σε συνεννόηση, ένας επίσημος διάδρομος, να το πω έτσι. Σε συνεννόηση με τη Frontex και τις τουρκικές αρχές, θαλάσσιος διάδρομος εννοώ, ή στην οπτική μας είναι να μεταφέρουμε το διάδρομο στα βόρεια σύνορα προκειμένου να μην πνίγονται πρώτον οι άνθρωποι, γιατί πνίγονται άνθρωποι κάθε μέρα. Είναι πιο ανεξέλεκτα τα θαλάσσια σύνορα των πραγμάτων, πιο δύσκολα ελέγξιμα και με κινδύνους πάρα πολύ. Και αυτός ο νόμιμος διάδρομος από τα βόρεια σύνορα να είναι ελεγχόμενος, νόμιμος, κανονικός, να μπορούμε να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους και να κάνει ο καθένας τη δουλειά του. Το σκέφτεται η ελληνική πλευρά αυτό? Ακούστε, είναι το ίδιο πράγμα. Καταρχήν, να σας πω το εξής. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας νόμιμος διάδρομος και το λέει η συνθήκη της Γενέβης, δεν το λέμε μόνο εμείς. Ο νόμιμος διάδρομος θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε κομμάτι ενώνει αυτή τη διαδικασία. Εμείς λέμε... Χερσαία. Χερσαία δεν εννοώ από τον Εύρονται και καλά, εννοώ από τη στιγμή που μπαίνουν στην Ευρώπη είναι χερσαία. Εξίσου νόμιμος διάδρομος όμως είναι να είμαι πρόσφυγα στην Τουρκία και να ξέρω ότι φέτος
200.000 πρόσφυγες νόμιμα με το αεροπλάνο τους, με το καράβι τους, θα μετεγκατασταθούν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα. Να είμαι από αυτούς οι οποίοι είναι στην Ελλάδα και να ξέρω ότι φέτος, και να συζητήσουμε μετά για το relocation, θα μετεγκατασταθούν 1.600 άνθρωποι στην Ευρώπη. Αυτό είναι νόμιμος διάδρομος. Ναι. Θα μπορούσε, και το έχουμε πει και αυτό, ότι γιατί μπαίνει το ερώτημα γιατί δεν ανοίγεται τον Εύρο. Ναι. Θεωρούμε ότι το να ανοίξει ο Εύρος χωρίς να ξέρουμε ότι αυτός που φτάνει στην πόρτα μας τον Εύρο είναι νόμιμος, είναι πρόσφυγας, θα δημιουργήσει μείζον ζήτημα από αυτό που πάει να λύσει. Δηλαδή πάλι εκεί πέρα χρειάζεται η συνεργασία της Τουρκίας. Ιδάλλως θα κάνουμε χερσαία σύνορα. Και σαν των αυτά άλλων χωρών, βλέπαμε, κύριε Υπουργέ. Ναι. Και των άλλων χωρών που θα κινείται ο διάδρομος. Αυτό θα πάμε αμέσως μετά. Ιδάλλως θα κάνουμε εικόνες σαν αυτές που βλέπαμε στην Ουγγαρία με τα σκυλιά και τα γκάζ και όλα αυτά. Και κανείς στην Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Υπάρχει τώρα και ένα πραγματικό δεδομένο. Ο κόσμος που βρίσκεται εδώ, κύριε Υπουργέ. Ναι. Και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Καταρχήν, η υποχρέωση λέει 50.000 πρέπει να φιλοξενηθούν. Προσωρινή εγκατάσταση για relocation. Πού? Έχουμε αυτή τη στιγμή και έχουμε ήδη ενεργοποιήσει και την επόμενη εβδομάδα θα δώσουμε μια συνέντευξη τύπου, γιατί μέσα, ξέρετε, στην ιστορία με όλα τα άλλα προβλήματα της χώρας πέρασε χωρίς να πάρει την αξία που του αξίζει. Τώρα έχουμε προχωρήσει. Έχουμε 20.000 θέσεις σε νοικιαζόμενα δωμάτια. Τα οποία Αθήνα, στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Τα οποία διαχειριζόμαστε μαζί με την UNHCR. Είναι μια ιστορία 80 εκατομμυρίων. Mm-hmm. Έχουμε ήδη 4 με 5.000 θέσεις σε υπάρχουσες δομές. Αυτές είναι 25.000 θέσεις. Mm-hmm. Και ξεκινάμε και χτίζουμε άλλες 5 με 8.000 θέσεις. Αυτά σε τι, σε στρατόπεδα, γιατί μαθαίνουμε ότι δόθηκαν κάποια στρατόπεδα από τον κύριο Καμένο. Είναι αλήθεια σε αυτό. Χώρου. Ο κύριος Καμένος, ξέρετε, υπάρχει μια παρεξήγηση και δεν μου αρέσει συνέχεια, ναι. Φαίνεται ότι δικαιολογώ. Κάνει ό,τι κάνουν όλοι. Δίνει λίγο λιγότερο από αυτό που του ζητάμε και προσπαθεί να το ανταλλάξει με κάτι άλλο. Αυτό γίνεται και με τους δημάρχους, αυτό γίνεται και με τις κοινωνίες, ναι. Αυτό γίνεται με όλους. Να αντισταθμιστικά ο Βέλικου. Ναι. Ωστόσο, ξεκινάμε και εκεί πέρα. Κοιτάξτε όμως να δείτε τώρα. Εδώ στην Αθήνα, ναι, θα γίνει άλλο στρατόπεδο. Θα γίνει στην Αττική, ναι. Θα γίνει. Πώς, τι χωρητικότητας? Νομίζω ότι το πρώτο που θα κάνουμε θα είναι 1.000 με 1.500 άτομα. Ρηφόρο. Προσέξτε, είναι για relocation, είναι, ναι, για προσωρινή εγκατάσταση. Αλλά τα οποία θα τροφοδοτεί συνεχώς. Έχετε βρει το χώρο? Ναι, έχει βρεθεί ο χώρος. Αυτό είναι κάτι που δεν υπάρχει στο δικό μου Υπουργείο. Δηλαδή, εγώ σαν Υπουργείο δεν έχω μηχανισμούς να μπορώ να ανταπεξέλθω σε τέτοια έργα. Είναι κάτι που έχει αναλάβει το Υπουργείο Συντονισμού. Θα ήταν καλύτερο απευθείας μαζί τους να μιλήσετε. Έχει βρεθεί χώρο στην Αθήνα, έχει εντός βρεθεί Αττικής, στη Θεσσαλονίκη, εντός Αττικής. Εντός Αττικής, κοντά σε κοινωνικό ιστό, όχι μέσα σε κοινωνικό ιστό. Και σε άλλες περιοχές θα έχουμε τέτοιες εγκαταστάσεις. Και στη Θεσσαλονίκη και θα έχουμε. Εγώ σήμερα έχω ραντεβού με τον κύριο Μπουκάρη, θα φύγω μετά από εσάς. Mm-hmm. Αλλά αυτό το οποίο αγνοεί ο κόσμος είναι ότι έχουμε 25.000 θέσεις ήδη. 20.000 ενίκια, 5.000. Φτιάχνουμε κι άλλες. Θα το κύριε αντιμετωπίσουμε. Για να γυρίσουμε λίγο πίσω, ναι, γιατί πάμε, θέλω να το ξεκαθαρίσουμε, πάμε, λίγο το, ναι, θέμα. Αυτή τη στιγμή σήμερα θα δεχτούμε τεράστια πίεση, το ξέρετε κι εσείς. Εάν πάμε σε αυτές που είπαμε πριν, διμερείς συμφωνίες και πιεστούμε, τι θα κάνει η Ελλάδα? Αν κλείσουν τα σύνορά τους 2, 3, 5, 10 χώρες στα βόρεια σύνορά μας, τι θα κάνουμε? Τι έχει σκεφτεί η χώρα να κάνει? Εγώ δεν θέλω να μου πείτε. Όχι, όχι. Καταλαβαίνετε τι λέω, αλλά πώς θα αντιδράσουμε? Εγώ νομίζω και το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα, ότι η λέξη «θα εγκλωβιστούν στην Ελλάδα» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Γιατί? Θα σας εξηγήσω, κύριε Οικονόμου. Εγώ πιστεύω ότι σε μία από τις χειρότερες περιπτώσεις θα μας μείνει ένας θα μείνει στην Ελλάδα, σε εισαγωγικά εγκλωβισμένος, ένας αριθμός με βάση το πώς τα μετράνε βιβλία επιστημονικά, το πολύ 50-70.000 άνθρωποι. Αυτό είναι το κακό σενάριο. Αυτό είναι το κακό σενάριο. Οι οποίοι όμως, πιστέψτε με, μέσα σε ένα χρόνο θα έχουν μείνει πολύ λίγοι. Ένα λάθος που κάνει η Ευρώπη πάνω στο πανικό της, ας πούμε για την Ιδωμένη, να κλείσουν. Η Ιδωμένη αυτή τη στιγμή
είναι ένας δρόμος 10 τετραγωνικά μέτρα. 10 μέτρα είναι που περνάνε. Το πέρασμα. Είναι ο τρόπος να μπορεί η Ευρώπη να ελέγχει ότι ο κύριος οικονόμου που πέρασε δεν είναι τρομοκράτης, είναι Σύρος πρόσφυγας. Μάλιστα. Εάν κλείσει η δομένη, υπάρχουν χιλιάδες χιλιόμετρα σύνορα. Δεν κλείνουν, τα σύνορα. Θα συμβεί το αντίθετο. Αντί να ενισχύσουμε την νόμιμη μετανάστευση, την υποέλεγχο μετανάστευση, ενισχύουμε την παράνομη, ενισχύουμε τις δυνατότητες τρομοκράτες να περάσουν, κλέφτες, ληστές, και δίνουμε δουλειά στους μάγκλερς. Αυτά δεν είναι δικά μου λόγια, είναι λόγια του κυρίου Τίμερμαν, είναι γνωστός ο κύριος Τίμερμαν, δεν φημίζεται για την μεροληψία του υπέρ μας, αλλά είναι λόγια τα οποία ελέγχθησαν σε αυτή τη σύνοδο. Άρα έχει όπλα, λέτε, η Ελλάδα στην πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει όπλα, αλλά εγώ δεν σας κρύβω ότι πέρα από το ότι η δουλειά μου είναι να είμαι ανήσυχος, είμαι ανήσυχος. Γιατί είναι μια Ευρώπη βαθιά διασπασμένη, βαθιά τραυματισμένη. Εδώ δεν έχουμε διαφορετικά κόμματα, έχουμε ανθρώπους μέσα στα ίδια κόμματα. Δηλαδή ο Αυστριακός που διέψευσε την Αυστριακή είναι στο ίδιο κόμμα. Ο Γερμανός που διέψευσε την Γερμανία είναι στο ίδιο κόμμα. Με αποκλεισμό κινδυνεύει η Ελλάδα, κύριε Υπουργέ. Εντάξει, με εννοείτε... έξοδο από τη Σέγγεν δεν κινδυνεύουμε, γιατί αυτό θα είναι σε κατάρρευση και τη Ευρώπη. Εντάξει, αλλά εσείς, κύριε Υπουργέ, λέτε ότι στην πραγματικότητα κινούμαστε. Η Ελλάδα κινείται στους ίδιους ρυθμούς με τους οποίους κινείται η Ευρώπη. Η επίσημη Ευρώπη. Ταυτόχρονα υπάρχουν δημοσιεύματα σήμερα για απαντητική επιστολή. Δημοσιεύονται και σε ελληνικές εφημερίδες και στο εξωτερικό. Απαντητική επιστολή του κυρίου Γιουνκέρ στους Σλοβαίνους. Σε σχέση με το κλείσιμο, με την ενημέρωση που πρέπει να παρέχουν οι χώρες που υποδέχονται πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες και τη δυνατότητα που θα έχουν οι γειτονικές χώρες να κλείνουν τα σύνορά τους. Ναι, εγώ την έχω την επιστολή. Την έχετε την επιστολή. Και είναι μια επιστολή που γύρισα στην Ελλάδα και την πήρα. Και δηλαδή βγήκε χτες αργά και μου τη στείλανε από την Ευρώπη. Έχετε δίκιο. Ο Σλοβαίνος αναφέρει αυτό τον πανικό, μάλιστα εμείς σε εισαγωγικά στυλιτεύσαμε τη θέση της Σλοβενίας, η οποία στέλνει αστυνομικούς στα σύνορα με τα Σκόπια από την πλευρά των Σκοπίων, αλλά δεν έχει στείλει ούτε έναν αστυνομικό στη Frontex στα σύνορα που είναι η δική μας χώρα. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, έχετε δει και ο κύριος Γιούνκερ πρακτικά αναφέρει τη δυνατότητα που έχει η συνθήκη της Σέγγεν κάποιος να κάνει αυτό το πράγμα. Βέβαια, είναι ένα γράμμα που θα μπορούσες να το πάρεις και έτσι ή αλλιώς. Καταλήγει, τη δυνατότητα καταλήγει, αυτή, καταλήγει η επιστολή του ότι θα μπορούσε κανείς να οδηγηθεί σε κλείσιμο συνόρων ή τέτοια πράγματα εφόσον οργανώσει το σύστημα relocation και resettlement. Έχει κενά η επιστολή, θα πρέπει να τα δούμε και ο Πρωθυπουργός, νομίζω, θα τον δω μόλις γυρίσει από το Ισραήλ. Θα ζητήσουμε αυτά τα κενά να καλυφθούν, γνωρίζοντας την ιστορία του κυρίου Γιούνκερ. Πιστεύω ότι το βάρος πέφτει στην τελευταία παράγραφο, που ενώ λέει, γιατί ξέρετε είναι και πρόεδρος, δεν μπορεί να... Πρέπει να ισορροπεί. Ενώ λέει ότι ναι, έχετε δικαίωμα με βάση τα άρθρα της συνθήκης Σέγγεν να το κάνετε αυτό, καταλήγει ότι για να γίνει όμως αυτό, αν δεν γίνει το relocation και το resettlement, είναι παραβίαση και συνθήκων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δυσκολεύει την κατάσταση. Δέστε, ναι, αλλά δέστε, κύριο Γιουνκέρ, είναι ένα πρόσωπο κορυφαίο στη θεσμική λειτουργία της Ευρώπης. Αυτό που καταδεικνύει τις πιθανότητες και τις δυνατότητες αυτού που θέλουμε να αποφύγουμε, έρχεται σε συνδυασμό με τοποθετήσεις αρκετών Ευρωπαίων και δημοσιεύματα, που δεν είναι τυχαία αυτή την περίοδο που υπάρχουν, και ταυτόχρονα τη διάθεση ελέγχου της όλης της διαδικασίας με τη χώρα απ' έξω. Σε αυτό πώς απαντά η χώρα και πώς οργανώνει μια άμυνα τη στιγμή που μπορεί, για παράδειγμα, η Frontex, εάν θεωρηθεί ότι η Ελλάδα δεν προσέχει τα σύνορά της όπως πρέπει, να παρέμει και μόνη της. Κύριε Οικονόμου, θέλω να σας πω ότι εχθές η Frontex έκανε ανακοίνωση και δήλωσε ότι η Ελλάδα φυλάει εξαιρετικά τα σύνορά της και ότι κανείς, ούτε η Frontex ούτε η Ευρωακτοφυλακή, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο στη θάλασσα πέρα από διασώσεις. Είναι η πρώτη φορά που η Frontex βγαίνει με μια τέτοια ανακοίνωση.
είναι εξαιρετική και δηλώνει, πιθανώς φοβούμενοι και αυτοί, ότι μπορεί να προσπαθήσουν να περάσουν σκληρές γραμμές. Μα για αυτό το ρωτά. Και δηλώνει ότι το να κάνει pushback κανείς στη θάλασσα, το να είναι απαράδεκτα νομικά και δεν θα μπορούσε ποτέ μια ευρωπαϊκή δύναμη να κάνει αυτά τα πράγματα. Προφανώς, αλλά τι σημαίνει τότε καλύτερη φύλαξη? Όλοι μας πιέζουν για καλύτερη φύλαξη. Όλοι μιλάνε για καλύτερη φύλαξη των εξωτερικών σύνορων. Όλοι προσπαθούν, να ενοχοποιήσουν κάποιον για να δικαιολογήσουν στην πολιτική τους πελατεία και στον φόβο των λαών τους σε αυτή την κατάσταση. Όλοι, όχι όλοι. Η κυρία Μέρκελ, όχι. Ο κύριος Ολάντ, όχι, που έχει και το πρόβλημα της τρομοκρατίας. Η Ιταλία, όχι. Η Ισπανία, όχι. Σας ανέφερα τις πέντε μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης. Να το ρωτήσω αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, επίσημα, όχι. Είναι όμως μια Ευρώπη βαθιά τραυματισμένη και διασπασμένη. Και διχασμένη. Βρισκόμαστε σε μια πολιτική πάλι. Αλλά εμείς θα την πληρώσουμε, κύριε Υπουργέ. Αυτό λέμε τόση ώρα. Ότι εμείς είμαστε στην αρχή του δρόμου και δυστυχώς εμείς θα φάμε όλο το πρόβλημα, να το πω έτσι κοινά. Όχι. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Υπουργό. Ευθέως, κύριε Υπουργέ. Ευθέως. Δηλαδή, αν εσείς, επειδή έχετε ζήσει όλη αυτή τη διαδικασία, συνομιλείτε, διαπραγματεύεστε κτλ. Αν η χώρα βρίσκεται μπροστά σε ένα κίνδυνο να κλείσουν τα σύνορά της από πάνω, να μην γίνονται δεκτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα, τον κίνδυνο να ανοίξουν κι άλλο ήρωες από την Τουρκία για τους γνωστούς λόγους που όλοι σκεφτόμαστε, και να τη ζητηθεί να φιλοξενήσει αυτούς τους ανθρώπους εδώ. Κύριε Οικονόμου, δεν ξέρω αν με ανταλλάγματα ή όχι, δεν με ενδιαφέρει και οι άνθρωποι δεν σηκώνουν ανταλλάγματα. Λέω, εάν είναι ορατός ο κίνδυνος να βρεθούμε με αποκλεισμένα τα σύνορα και αδυναμία διαχείριση του προβλήματος, αυτό είναι το θέμα μας. Θα σας έλεγα. Τα λέω γρήγορα. Ναι. Πρώτον, δεν αποκλείεται αυτό που λέτε. Μάλιστα. Δεν αποκλείεται δηλαδή να συνεχίσουν μονομερείς ενέργειες, οι οποίες σε κάποια... Δεν πρόκειται να γίνει άμεσα τώρα αυτό, αλλά είναι σαφές ότι ένα κομμάτι των Ευρωπαίων πολιτικών που είναι μέσα στα κόμματα, μέσα σε αυτόν τον διχασμό, έχει στο νου του και αυτό το πράγμα, το οποίο είναι ολέθριο καταρχήν για την Ευρώπη, αλλά στη δική μας τη χώρα θα κάνει κακό. Είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Δεν θα συμβεί. Έχει παρατηρηθεί δηλαδή αυτό το πράγμα. Ξέρετε, ο άλλος δεν δίνει 2.000 δολάρια για να περάσει μια άγρια θάλασσα και να κάτσει στο Παγκράτη. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Δεν το ξέρετε ότι θα κάτσει στο Παγκράτη. Θα το μάθει. Έχει πάντα την ελπίδα ότι θα φύγει. Το μαθαίνουν, κύριε Οικονόμου, τα smartphone έχουν τα πάντα. Ναι, σύμφωνα, αλλά και η Τουρκία έχει και άλλους λόγους, κύριε Υπουργέ, να θέλει να πνίξει την Ελλάδα με μετανάστες. Δεν έχουμε και τις καλύτερες σχέσεις. Είναι γνωστά τα προβλήματα που έχουμε με την Τουρκία. Επομένως, εκμεταλλευόμενη τη συγκυρία που μπορεί να πιέσει την Ελλάδα και με αυτόν τον τρόπο, θα είχε κάθε λόγο να το κάνει. Αν το θέλετε, να το πούμε και από αυτή την πλευρά. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, είναι τυχαίο του ότι πιέζει την Ελλάδα και πιθανώς να την διευκολύνει. Είναι γεωγραφικό θέμα. Την Ευρώπη πιέζει. Και εμείς είμαστε στη μέση και πιθανώς να την βολεύει και αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, θα υπάρξει. Δηλαδή, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θα υπάρξει πρόβλημα. Τι κάνουμε? Μη έλεγχος που υπονοήσατε πριν είναι ένας κίνδυνος? Δηλαδή, αν περνάνε αυτοί οι άνθρωποι ανεξέλεκτα... όχι από τις κανονικές δομές, στην είπατε Ελλάδα, για την δομένη. Στην Ελλάδα, το φοβάται η Ευρώπη αυτό? Θα έπρεπε να το τρέμει. Θα έπρεπε δεν να το τρέμει όμως. Να σας πω όμως κάτι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το φοβάται. Οι ηγέτες των πέντε μεγαλύτερων χωρών το φοβούνται. Δεν το φοβάται ο κύριος Τάδε, ο οποίος είναι υπουργός εκεί και βγαίνει και λέει αυτά που λέει και βγαίνει η κυβέρνηση του. Ο Ούγγρος δεν το ξέρει αυτό. Ο Αυστριακός δεν το ξέρει. Ο Εστονός δεν το ξέρει. Ο Λετωνός δεν το ξέρει. Λοβαίνω. Όλοι αυτοί δεν το ξέρουν. Ο Ούγγρος, εμένα τώρα είμαι υπουργός, δεν μου επιτρέπεται να μιλάω έτσι. Θα σας έλεγα όμως ότι υπάρχουν χώρες και εκπρόσωποι χωρών οι οποίες έχουν αρνητική συμβολή μέσα από μία μη ανθρωπιστική και μη σύμφωνη με τη συνθήκη της Γενέβης αντιμετώπιση του προβλήματος, οι οποίοι λέει πετάξτε τους έξω από την Ευρώπη. Αυτό όμως δεν είναι θέση της Ευρώπης. Ξέρετε τι κάνουμε εμείς? Κάνουμε αυτό που με ρωτήσατε γιατί δεν κάνουμε αυτό. Αυτό που είπατε ότι δεν κάνουμε, κάνουμε. Εσείς θέλετε να με ρωτήσετε θα νικήσουμε? Αυτό θέλετε. Δεν ξέρω να σας πω, κύριε Οικονόμου. Δεν μπορείτε να το απαντήσετε. Ξέρω αυτό. Να σας πω, ναι, αλλά βλέπετε, κύριε Υπουργέ, ότι όλοι εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται και σε μια δεινή οικονομική θέση. Παίζει ρόλο. Εγώ νομίζω ότι πολλοί το συνδυάζουν, το είδαμε στα δημοσιεύματα. Σου λέει ανταλλάξτε
χρέος με μετανάστες. Αυτή τη θέση, πώς θα δούμε, τι λέμε. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Υπάρχει επίσημα πρώτα απ' όλα. Αυτόν τον κινησμό, να το πω έτσι. Ναι, δεν τον απάνθρωπο κινησμό, υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Μίλησα εχθές στο BBC για αυτό το πράγμα και είπα ότι όποιος τολμάει να κάνει μια τέτοια πρόταση δεν είναι ότι αγνοεί μονάχα την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας, αγνοεί την ιστορία και τον πολιτισμό της Ευρώπης. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω, υπάρχει κάποιος ο οποίος πάνω στον πανικό του προτείνει μια επισημοποίηση του δουλεμπορίου, προτείνει την ανταλλαγή μιας χώρας από τον παράδεισο που είμαστε, όσο και αν τσακωνόμαστε μεταξύ μας, στο να γίνουμε μια φυλακή χωρίς τουρισμό, χωρίς παραγωγή, προτείνει αύξηση των θέσεων εργασίας με το να γίνουν δεσμοφύλακες τα παιδιά μας. Τώρα να σας πω κάτι, μπορεί να έρθει κάποιος άλλος, κύριε Οικονόμου, και να πει, να τους στυρώνετε. Γινόντουσαν παλιά αυτά. Οι Δανείοι αποφάσισαν να τους παίρνουν τα τιμαλφή. Ναι, αυτό πώς το σχολιάζετε? Μπορεί να επεκταθεί κάτι τέτοιο? Αυτό θα είχα να σας πω το εξής, ότι εμένα νομίζω ότι η ιστορία της Ευρώπης είναι πάρα πολύ νοπή και εμένα μου θυμίζει τους Εβραίους στα τρένα. Η μέρα που είναι σήμερα. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι, αλλού βάφουν τις πόρτες για να λένε ότι εκεί στις κόκκινες είναι οι μετανάστες. Ναι, κοιτάξτε, αλλού... υπάρχει μια διαφορά. Αυτό που βάφουν τις πόρτες γίνεται στην Αγγλία, είναι η αντίδραση κάποιων μελών της κοινωνίας. Ναι, τα άλλα είναι επίσημη κρατική πολιτική. Σωστό, είναι νόμοι του κράτους. Είναι επικίνδυνο. Νομοθετούν. Είναι επικίνδυνο. Έλεγα λοιπόν ότι εμείς, ενώ όποιος είναι σε αυτή τη θέση που είμαι εγώ, αύριο θα είναι κάποιος άλλος, όποιος είναι στην κυβέρνηση, και εσείς και οι άλλοι, πρέπει να προβάλλουμε το θετικό, όχι κρύβοντας το αρνητικό, αλλά δηλαδή... Πρέπει από αυτή τη συζήτηση σήμερα να βγει ότι η Ελλάδα είναι με την επίσημη θέση της Ευρώπης. Η επίσημη θέση της Ευρώπης κινδυνεύει από έναν διχασμό που υπάρχει εκεί. Η λύση για μας είναι να υποστηρίξουμε την επίσημη θέση, να ενισχύσουμε αυτό το πράγμα. Μας ασκείται από το εξωτερικό μια κριτική για τη μη ετοιμότητα σε διάφορες φάσεις των υπεσχημένων. Από την άλλη πλευρά, τα υπεσχημένα και οι δεσμεύσεις έχουν τηρηθεί. Όχι. Αυτό ήταν πάλι κάτι που σε είπαμε... Σε ό,τι μας αφορά. Ναι. Βοήθεια, χρήματα, μηχανήματα... Ακούστε, να σας πω κάτι. Τομές. Να σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί μέχρι τον Νοέμβρη, η έκθεση του Νοεμβρίου είναι κακή, γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε... Αυτή που συζητείτε σήμερα στο κολέγιο. Σήμερα, τι άλλαξε από τότε. Το ένα άλλαξε ότι εμείς είδαμε πιο όρημα την ευθύνη μας και όλα αυτά. Δεν είναι κακό να το πει κανείς. Το δεύτερο που άλλαξε είναι ότι αντί να μας στέλνουν ανθρώπους οι οποίοι μας κατηγορούν, μας στείλανε δεκάδες εμπειρογνώμονες τεχνικούς, οι οποίοι είναι μαζί μας στο εργοτάξιο και βοηθάνε. Και θα δείτε ότι η καινούργια έκθεση θα έχει μια τεράστια βελτίωση. Ωστόσο, με ρωτήσατε κάτι άλλο και το ξέχασα, συγχωρέστε. Όχι αυτό για το αν είναι εντάξει στις... Όχι, δεν είναι εντάξει. Να σας πω ένα παράδειγμα του πώς γίνεται το blame game αυτό, που εμείς δεν θέλουμε να μπούμε μέσα. Εμείς, με βάση τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έπρεπε μέχρι τώρα, σε ένα μήνα λίγη το πρώτο εξάμηνο, να μας έχουν δώσει 13.000 θέσεις στις όλες τις χώρες της Ευρώπης, ώστε να μετεγκαταστήσουμε πρόσφυγες. Επίσημα. Βάλουν στα αεροπλάνο να πάνε. Μας έχουν δώσει μονάχα 15 κράτη, 13 κράτη, 900 θέσεις. Εμείς έχουμε 930 έτοιμους ανθρώπους, έχουν πάρει μόνο 220 και προβάλλουν δικαιολογίες, το λέω κοινικά όπως μου το λένε, ότι αν είναι δυνατόν να μην μας στείλετε μαύρους. Αν είναι δυνατόν, αυτή είναι μια οικογένεια με 7 παιδιά, εμείς θέλουμε με 5 παιδιά. Ξανθούς, ψηλούς, πώς τους θέλουμε? Ό,τι θέλεις ακούς. Δεν θέλουμε εργένιδες, θέλουμε μάνες με παιδιά. Αυτά δεν περιλαμβάνονται μέσα στην ευρωπαϊκή πρόταση. Επομένως, υπάρχουν τεράστιες ευθύνες, γιατί η κύρια ευρωπαϊκή πρόταση ήταν καταγραφή, την κάνουμε κύριε, και την κάνουμε καλά. Relocation με την κατάσταση από Ελλάδα-Ιταλία. Από Ιταλία έχουν πάρει 300. Θα έπρεπε να έχουν και αυτοί 20.000 θέσεις. Κύριε Υπουργέ, επειδή πρέπει να κλείσουμε, μου στέλνουν ένα μήνυμα συνάδελφο εδώ από τις Βρυξέλλες και μου λένε ότι πολλοί βουλευτές δίνουν μάχες, ευρωβουλευτές, για το μεταναστευτικό και για τον κύριο Χρυσόγονο, μου λένε. Και για την κυρία Βόζεμπεργκ, μου λένε, που έχει το φάκελο και το ξέρετε, έχετε μιλήσει και δημόσια. Και για τον κύριο Μαριά, μου λένε, για τον κύριο Κύρισο.
Είναι, μου λένε, μία γροθιά στις Βρυξέλλες. Είναι έτσι? Ναι, είναι έτσι. Εγώ είμαι πολύ περήφανος για αυτό που γίνεται στις Βρυξέλλες. Ξεφεύγει, δίνει την εθνική διάσταση στο θέμα. Σας είπα εγώ πριν ότι η κυρία Σπυράκη θα μπορούσε να την κάνω εγώ αυτή την ομιλία. Και η κυρία Σπυράκη θα μπορούσε να κάνει την κυρίου Χρυσόγονου. Και κάνουμε και μία εκδήλωση με το Ευρωκοινοβούλιο, με τους βουλευτές μας, περίπου στις 10 του Φλεβάρη στη Παλιά Βουλή, με νομικούς επιστήμονες για να ισχυροποιήσουμε τις θέσεις της Ελλάδας, το οπλοστάσιο μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μουζαλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνέχεια και καλή δουλειά εκεί στο κολέγιο που λένε. Εμείς ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πολύ πριν τα πολυκαταστήματα και τα 4x4. Δεν μου λες, την αγαπάει την φούλα ο κύριος Τόνης. Τέσσερα αστέρια του ελληνικού κινηματογράφου. Κολόνα! Νίκος Σταυρίδης. Κόμμα της μικρή. Νίκος Ρίζος. Εγώ θέλω τη φούλα. Γιάννης Γκιόνα.